Πάμε να ξεκινήσουμε και εμείς από εδώ, γιατί σας έχω πραγματικά μεγάλη χαρά θα πάρετε. Λοιπόν, σημειώστε έναν αριθμό, αυτό έχω μόνο να σας πω. 149-49 ή αν σας βολεύει το κινητό, 19-200. Γιατί πληρώνοντας πάνω κάτω ούτε 2 ευρώ, δηλαδή 1,85 από σταθερό, 1,97 από κινητό και 2,5 περίπου ευρώ από στέλνοντας μήνυμα από κινητό, συμμετέχετε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα παιχνιδιών χαράς που με μία μόνο κλίση, αλλά όποιος του κάνει κέφι μπορεί να κάνει και πολύ περισσότερες, εδώ που τα λέμε αυτή τη φορά με αυτά που θα δείτε ό,τι μπορεί ο καθένας σας κάνει, θα κερδίσετε όχι ένα, όχι δύο, όχι 10, όχι 20, όχι 30, αλλά πολύ παραπάνω, πολύ, 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 πολύ μεγάλα δώρα. Αυτό το παιχνίδι ξεκινάει από σήμερα, ενημερωτικά από σήμερα, γιατί από εβδομάδα ξεκινάμε να παίζουμε. Καλά, τώρα θα δω, γιατί άμα έτσι κάπως μου ήρθει, μπορεί να κάνω να σπάσω το ρόδι σήμερα και να βγάλω μια πρώτη γραμμή για ποδαρικό. Ελπίζω να βγει κάποιος γουρλής και να γίνει χαμός εδώ μέσα. Λοιπόν, 149-49 θα καλέσετε, γιατί διεκδικείτε, ξαναλέω, όχι ένα μεγάλο δώρο, όχι 10, όχι 20, όχι 30, αλλά πολύ παραπάνω. Και ξεκινάω να σας λέω τι μπορείτε να αποκτήσετε, διότι εγώ δεν μπορώ να σας αποχωριστώ τη βδομάδα των Χριστουγέννων, να κάτσω σπίτι μου με τα παιδάκια μου και να μην έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου στο μοίρασμα δώρων. Διότι ξέρω ότι είστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι όλο αυτόν τον καιρό με τα δώρα που καταφέρνουμε να μαζέψουμε και να προσφέρουμε σε εσάς. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε τα πάντα. Ξεκινάω λοιπόν και λέω από πού να ξεκινήσω, από πού να ξεκινήσω, από πού να ξεκινήσω και δεν έχω και τα χαρτιά μου. Θα ξεκινήσω έτσι για ποδαρικό. Από την εταιρεία μας, τη σπουδαία εταιρεία Panasonic, η οποία εταιρεία Panasonic σήμερα μέσα σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα χαράς, θα το πω, παιχνιδιών δώρων, θα δώσει μια υπέροχη τηλεόραση Panasonic 55 ιντσών, την οποία τηλεόραση αυτή τη στιγμή σε αυτό το τεράστιο στούντιο δεν μπορείτε να την καταλάβετε. Για να την καταλάβετε πρέπει να μπει στο σπίτι σας για να καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι. Αλλά εδώ δεν ψάχνω απλά μια μεγάλη τηλεόραση, διότι μια μεγάλη τηλεόραση μπορεί να βρείτε παντού. Εδώ μιλάμε για μια τηλεόραση που κάνει ό,τι θέλετε μέχρι που του μιλάτε και του δίνετε εντολές. Αυτό σας υπόσχομαι ότι θα το ρυθμίσω το σύστημα και θα σας το κάνω στην πράξη από την ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα δεν προλαβαίνω, γιατί έχω τρελαθεί με τα δώρα τα πολλά που έχω δει, που τόσο καιρό τα συζητάγαμε, αλλά ότι καταφέραμε να τα μαζέψουμε είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Λοιπόν, 55 ιντσών με ενσωματωμένο δέκτη Wi-Fi. Αυτά για όσους ξέρουν τους γκατζετάκηδες, θα κάνουν τούμπες και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά κυρίως του μιλάτε, του δίνετε εντολές και τα κάνει. Το έχετε δει σε τηλεόραση, γιατί ξαναμπαίνουμε στα επιστημονικά. Προχωράμε πολύ με την τεχνολογία. Και επειδή είμαστε στην τεχνολογία, δεν θα μπορούσα να μην βάλουμε μέσα σε ένα από τα τετράγωνά μας με τα δώρα μας, τα πολλά, ένα MacBook Pro. Το βλέπετε εδώ μπροστά μου, αυτά τα μηχανήματα δεν χρειάζονται συστάσεις. Δεν χρειάζονται από κανένα να πει τίποτα παραπάνω. Τα γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Είναι τόσο χρήσιμο και τόσο ωραίο και τόσο special που γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε και εμείς. Πάω δίπλα, πάω στα εύκολα. Πάω λοιπόν στο κινητό. Το καινούργιο iPhone, το 6S, ούτε αυτό χρειάζεται συστάσεις, τα ξέρετε, όλοι σας τελάτρεις, τα αγοράζετε όσοι μπορείτε, γιατί είναι ακριβά δώρα, αυτά το καταλαβαίνω. Όσοι δεν μπορείτε, να έχετε την ευκαιρία να το αποκτήσετε και αυτό. Και φεύγω και πάω εδώ. Τα ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά, όσο δεν φαντάζεστε. Τα βλέπα κι εγώ, όπως τα βλέπετε κι εσείς στην τηλεόραση, να διαφημίζονται παντού σε όλα τα κανάλια. Μια καινούργια μεγάλη καμπάνια της εταιρείας Bosch. Πασίγνωστη εταιρεία, συστάσεις δεν θα σας κάνω για την Bosch, την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η Bosch δεν έχει μόνο ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ρούχων, πιάτων. Έχει και πολλές άλλες υπέροχες συσκευές. Όπως είναι καταπληκτικό σούπερ μηχάνημα, κουζινομηχανή. Επιτρέψτε μου να το λέω μίξερ, γιατί εγώ έτσι από τότε που στα παιδικά μου χρόνια μίξερ τα λέγαμε, δεν είναι βέβαια, αλλά έτσι για να συνεννοιόμαστε καλύτερα. Είναι νέας γενιάς κουζινομηχανή, η οποία κάνει τρομερά πράγματα και έχει και πάρα πολλά βοηθητικά εργαλεία, όχι ένα και δύο. Εδώ υπάρχει και μια παγκόσμια καινοτομία, μπορείτε να φτιάχνετε τέλεια σαντιγί και πολύ αέρινη πουτίγκα, με το πάτημα ενός πλήκτρου. Δεν βασανίζεστε να κάθεστε από πάνω να παρακολουθείτε το χτύπημα, είναι σωστό, δεν είναι, πώς γίνεται. Τίποτα, παιδί μου, τα κάνουν μόνο τους. Άμα υπάρχει τώρα όνομα τέτοιο, δεν θέλει πολλές συστάσεις, το είπαμε. Κάνει πολλά πράγματα, αλλά πού να σας το διαβάσω, θα μείνω μόνο στην εγγύηση. Πόσα χρόνια έχει εγγύηση, πόσα χρόνια έχουν οι συσκευές Bosch εγγύηση. Τώρα θα μου πει συσκευή με συσκευή, έχει μεγάλη διαφορά. Παιδιά, μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε φέρει και πολλά και δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Λοιπόν, θα την παρουσιάσουμε αναλυτικότερα σε λίγο, γιατί τώρα σας κάνω ένα.
Ένα γενικό έτσι, μια γνωριμία ρε παιδί μου, να δείτε τι κυκλοφορεί εδώ μέσα που μπορεί να γίνει δικό σας, ακόμα και με μία κλίση, αν είσαι τυχερός. Αλλά ξαναλέω, επειδή είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ μεγάλα τα δώρα, καλό είναι όσοι μόνο μπορείτε να χτυπήσετε και παραπάνω κλίση το 149-49. Λοιπόν, δεν σας έχω πει ότι τα περισσότερα δώρα συνοδεύονται με παρέα, δεν τα δίνουμε μόνα, αλλά σιγά σιγά θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, προχωράω στα μπος. Πάμε στο πλυντήριο. Και να φανταστείτε ότι πήγα και μου κάνανε ολόκληρη παρουσίαση γιατί ήθελα να ξέρω να διαλέξω. Έχουν πάρα πολλά μοντέλα. Αλλά ήθελα να βρω το καλύτερο για εσάς. Κάνουν τόσα πολλά πράγματα που δεν τα θυμάμαι. Θα μου επιτρέψετε να βγάζω τα χαρτάκια μου αργότερα γιατί δεν θέλω να τους αδικήσω. Αν και μπορείτε να μπείτε κι εσείς σε εκθέσεις και να πάτε και να πείτε αυτό που δείχνει με νεγάκι τι κάνει, θα σας τα πούνε όλα τρομακτικά καλά. Λοιπόν, καινούργια τεχνολογία. Φοβερό, 30% περισσότερη οικονομία από την ενεργειακή κλάση Α και Α συν. Αυτό είναι πολλά συν μαζί. Τώρα πόσα μη με ρωτάτε, κάτσε να δω κι εγώ τι έχει επάνω. Πόσα συν έχουν βάλει. Πόσα συν καλά έχουν βάλει. 3, 4, ούτε ξέρω. Να το εδώ. Λοιπόν, τρομερή οικονομία λοιπόν και εγγύηση 10 ετών. Δεν το παίρνεις το πλυντήριο για έτσι. Καταρχήν είπαμε, παίρνεις όνομα. Άμα παίρνεις όνομα, έχεις πάρει και την εγγύηση. 10 χρόνια, άλλο πράγμα. Στην οικογένεια Μπος, λοιπόν, αυτό που πραγματικά με ξετρέλανε ήταν αυτό το υπέροχο ψυγείο. Πρώτον, διότι μου αρέσει. Είμαι οπτικός τύπος, το ξέρετε. Εδώ κυνηγάω τις γυναίκες να βάζουν κραγιόν. Πώς θα ζήσω σε ένα σπίτι με ένα ψυγείο, άμα δεν με φτιάχνει το ψυγείο που βλέπω. Ξεκινώντας, λοιπόν, λέω: από εικόνα σκίζει. Τι άλλο κάνει αυτό το ψυγείο? Για να το ανοίξω. Λοιπόν, αυτό το ψυγείο, εκτός ότι έχει πάρα πολύ ωραίους χώρους για να βάζετε τα φαγόσιμά σας που μπαίνουν στο ψυγείο, έχει και συρτάρι που διατηρεί το άρωμα, τη φρεσκάδα και τις βιταμίνες των φρούτων και των λαχανικών. Επειδή έκανα πολύ μεγάλη κουβέντα όμως εκεί, δεν θυμάμαι αν μου είπανε ή το είδα στον ύπνο μου, γιατί πια καταλαβαίνετε, κι εγώ δεν είμαι καλά, χρειάζομαι διακοπές. Νομίζω ότι μου είπανε, αν δεν το είδα στον ύπνο μου, θα το τσεκάρω, ότι λέει κόψε ένα μήλο, βάλ το μέσα έτσι και όταν θα πάω να ξανανοίξω το σιρτάρι σου σε μια μέρα, δύο, έτσι θα το βρει, δεν το βρει να είναι μαυρισμένο. Τώρα, παιδιά, με επιφύλαξα στο λέω αυτό, γιατί έχω πει τόσα πολλά λόγια και έχω ακούσει άλλα τόσα πολλά λόγια που μπορεί και να κάνω και λάθος. Αλλά ξαναλέω, μπείτε σε μια έκθεση και ρωτήστε. Από κάτω καταψύκτης, διότι δεν κάνουμε μισές δουλειές. Ωραίο βέβαια θα ήταν να ήταν και ένα ολόκληρο ψυγείο, όλο ψυγείο, αλλά πού θα βάζαμε και τα πράγματα στην κατάψυξη. Ενώ έτσι το έχουμε έτοιμο και για την κατάψυξη. Να σας πω ότι υπάρχει και συρτάρι, ξανανεβαίνω επάνω εδώ, το δεύτερο που θα έχετε την απορία. Εδώ βάζω τα φρούτα, λαχανικά κτλ. Μάλιστα. Εδώ τι βάζω. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συρτάρι για διπλάσιο χρονικό διάστημα συντήρησης κρεάτων και ψαριών. Δηλαδή, βγάζουμε, ξεπαγώνουμε ένα κρέας. Θέλουμε να το μαγειρέψουμε, λέμε εμείς τώρα, αύριο θα το μαγειρέψω. Δεν μας κάθεται να το μαγειρέψουμε αύριο, γιατί αποφασίσαμε να πάμε να φάμε σε μια ταβέρνα με τους φίλους μας. Και λέμε τώρα, θα μου χαλάσει το κρέας. Εδώ δεν μου χαλάει το κρέας, διότι μπορεί να μείνει ή το ψάρι σε διπλάσιο χρόνο από ό,τι συνήθως αφήνουμε τα πράγματά μας. Εντάξει, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπαίνετε μια στιγμούλα στο site του Α. www.alphatv.gr. Αλλάζει τραγούδι, γιατί αυτό το τραγούδι με έχει πάλι σε άλλο τρυπάκι. Είμαι σε άλλο τρυπάκι. Βρες μου ένα τραγούδι λίγο εδώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπείτε εκεί στο alphatv.gr και θα δείτε αναλυτικά όλα τα δώρα της εκπομπής και το τι ακριβώς είναι το καθένα και αρκετές πληροφορίες γενικότερες για το υπέροχο αυτό παιχνίδι που ξεκινάει σήμερα. Αλλά γραμμές θα βγάζουμε από εβδομάδα. Αλλά με επιφύλαξη, γιατί μπορεί να μου τη δώσει και να βγάλω και σήμερα μία. Αν έτσι νιώσω ωραία, ότι υπάρχει έτσι μια ωραία διάθεση στην ατμόσφαιρα και νιώσω ότι ένας παίκτης κάπου έρχεται, ο οποίος θα μπει με χαμόγελο, θα σπάσει το ρόδι σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα δώσει δώρα σε πολλούς φίλους τηλεθεατές και όχι δώρα, δωράκλες, μπορεί να τη βγάλω τη γραμμή. 149-49, καλούμε τώρα, γιατί πραγματικά δεν θα υπάρχει άλλο στην ελληνική τηλεόραση που μπορεί να σας δώσει με το λιγότερο 1,85, που είναι το λιγότερο, η χρέωση από σταθερό, έτσι. Τόσα πολλά πανάκριβα δώρα. Και συνεχίζω. Πάω στην κουζίνα. Η κουζίνα είναι Μπος. Είναι πάρα πολύ ωραία, διότι έχει κεραμικές εστίες και μας αρέσουνε. Έχει κεραμικές εστίες, τις οποίες τις δύο από τις τέσσερις μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις και μόνο το μισό κομμάτι ή το ολόκληρο. Εξαρτάται δηλαδή από το πώς θες να το δουλέψεις. Θες να βάλεις μικρό μπρικάκι ή κατσαρολάρα επάνω. Αναλόγως λοιπόν το δουλεύεις. Είναι με ο φούρνος της έχει. Απορώ και εγώ που τα θυμάμαι όλα αυτά που θα σας πω. 8 προγράμματα ψησίματος και ειδικό πρόγραμμα για ψήσιμο πίτσας. Μας ενδιαφέρει αυτό, διότι
Ναι, εντάξει, έχουμε μάθει να παραγγέλνουμε τις πίτσες απ' έξω και καλά κάνουμε, ρε αδερφέ. Αλλά και όταν μας κάνει κέφι και θέλουμε να μαζευτούμε με την παρέα μας ή μόνο με το ένα άτομο παρέα μας και να περάσουμε μια ειδηλιακή βραδιά τρώγοντας πίτσες, να μην τις φτιάχνουμε και μόνοι μας, εάν μπορούμε. Λοιπόν, η Boss μας προσφέρει και αυτό. Και κυρίως μην ξεχνάτε ότι, το λέει και το σύνθημά τους εδώ, τεχνολογία για τη ζωή. Είναι ένα όνομα εγγύηση, είναι ένα όνομα ιστορία. Δεν το δίνουμε μόνο του, τα περισσότερα δεν τα δίνουμε μόνο του, απλά τα ξεχνάω. Δεν μπορώ να σας τα πω όλα σε με τη μία. Εδώ θα έχουμε να λέμε, θα λέμε και θα δίνουμε. Η κουζίνα αυτή, Boss, λοιπόν, που θα παίζει σε κάποιο από τα πρώτα 30 τετράγωνα, γιατί θα φτάσω σε αυτό, θα φύγουν τα πρώτα 30 δώρα και θα έρθουμε σε 30 δεύτερα δώρα. Αλλά είμαστε ακόμα στον πρώτο κύκλο. Και όλα αυτά εγώ πρέπει να σας τα δώσω μέσα σε μια εβδομάδα, 8-9 μέρες το πολύ. Δεν γίνεται να σας τα δώσω παρακάτω, γιατί είπαμε θα έρθουν τα Χριστούγεννα και θέλουμε όλοι μας να είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Οπότε όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γρήγορα να μάθετε ποια είναι τα δώρα. Γρήγορα να καλέσετε, γρήγορα να κερδίσετε και όλοι γρήγορα να περάσουμε ωραία τις γιορτές μας. Η κουζίνα της Boss, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, φεύγει μαζί με 60 κιλά κοτόπουλα νησιάκος και μια δωρεπιταγή 100 ευρώ από το Βασιλόπουλο. Όχι όμως, κοντζά μου σούπερ μάρκετ, νομίζετε ότι θα έρθει να αφήσει 100 ευρώ δωρεπιταγή. Δεν το θέλουν ούτε οι ίδιοι. Όχι, λέει. Είμαστε η ΑΒ Βασιλόπουλος, έχουμε και του πουλιού το γάλα. Θα πάρετε για να δώσετε στον κόσμο μας. Διότι γνωρίζουν ότι έχουν πολύ μεγάλο κοινό, γιατί γνωρίζουν ότι είναι μεγάλοι, γιατί γνωρίζουν ότι έχουν ίσως, πάλι με επιφύλαξη το λέω λόγω της Ελλάδας μου, ίσως τα περισσότερα υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Άρα, όπου και να είσαι, δεν μπορεί να μην βρεις μπροστά σου ένα ΑΒ Βασιλόπουλο να μπεις μέσα και να περάσεις υπέροχα. Να κάνεις αγορές σου, να ψωνίσεις τα φρέσκα σου λαχανικά, τα ωραία σου κρεατάκια, να πάει να πάρεις τα απορριπαντικά σου, να πάει να πάρεις τα βουτυράκια σου, τα τυράκια σου. Ό,τι σου αρέσει μπορείς να το βρεις. Τι κάνει λοιπόν ο καλός αυτός άνθρωπος που κρύβεται πίσω από αυτή την καλή, ωραία επιχείρηση, ο Βασιλόπουλος, μας δίνει λοιπόν 5 δωροεπιταγές των 500 ευρώ, ξεχάστε αυτά που σας είπα εδώ, τα συνοδευτικά είναι έτσι για ένα ψυχολογικό λόγο, έτσι. Ένα κέρασμα, αδερφέ. Πάμε στο σωστό δώρο όμως. 5 δωροεπιταγές των 700 ευρώ, όπου τις χρησιμοποιείτε όπως εσείς θέλετε. Τι εννοώ, δεν τις παίρνετε σπίτι σας να τις κολλήσετε στον τοίχο, πηγαίνετε σιγά σιγά και ψωνίζετε τα πράγματά σας. Δεν θα πάνε να πάρετε με τη μία 700 ευρώ, μα και πού να τα βάλετε. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά, μα πάρα πολλά τα ψώνια. Τα παίρνετε σιγά σιγά σταδιακά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εκτός από τα 5 τετράγωνα που θα έχουν από 700 ευρώ δωρεπιταγή από τα ΑΒ Βασιλόπουλος, μας δίνουν συνοδευτικά και αλλού. Δηλαδή, σας έλεγα πριν για την κουζίνα της Boss, που πολύ χαίρομαι που την έχουμε κοντά μας, αλλά και το πλυντήριο που σας έλεγα πριν, συνοδεύεται και αυτό με 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα ΑΒ Βασιλόπουλος, αλλά συνοδεύεται για καλύτερα έτσι και ωραιότερα πλησίματα από τα οικολογικά προϊόντα, τα ξέρουμε, δεν τα φέραμε τυχαία εδώ, επειδή τα γνωρίζουμε, τα υπέροχα οικολογικά προϊόντα ECOS που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού σας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ζητώ από την εταιρεία ECOS, γιατί αν δεν το έχουμε πει, το λέω τώρα, δεν θέλω να στείλουν μόνο απορριπαντικά για το πλυντήριο. Πώς να στείλουν οι άνθρωποι, να πλένουν, θα πλένουν για κανένα χρόνο, να στείλουν έτσι μια γκάμα των προϊόντων τους, αφού θα πάνε που θα πάνε για καθάρισμα, να βάλουν το πλυντήριο Boss να δουλεύει για μια ζωή με 10 χρόνια εγγύηση και δίπλα κι αυτοί φσου 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 από τζάμια, πατώματα, ντουλάπες, ντουλάπια, πιάτα, πλυντήρια, τα πάντα όλα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα πάω εδώ και στους φίλους μου, στην εταιρεία NAC που σχεδόν κάθε Παρασκευή είναι κοντά μας, προσφέροντάς μας χαρά, δίνοντας υπέροχα δώρα και βλέποντας κοντά τους τι ακριβώς επιτάσσει η μόδα για τα παπούτσια και μάλιστα για όλες τις ηλικίες, για τα μωρά, για τα παιδιά, για τους μεγάλους, για άντρες, γυναίκες, παππού, γιαγιά, τα φτάνει όλα, παντού. 1000 ευρώ λοιπόν σε ένα τετράγωνο να πάτε να αγοράσετε χωρίς να πληρώσετε ό,τι θέλετε. Για σας, τα παιδιά σας, τον φίλο σας, τους φίλους σας. Βρε, ό,τι σας αρέσει και για σας. Μπορεί να πηγαίνετε, τα παίρνετε λίγα-λίγα. Δεν έχετε κανέναν. Είσαι μόνοι. Εμείς τα αναχωριέσαι. Θα φοράς παπούτσια ό,τι σου αρέσει. Θα πηγαίνεις στη βιτρίνα, θα κοιτάς και θα λες: θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Μέχρι 1000 το παραπάνω είναι δικό σου. Λοιπόν, 14949 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Εκεί πρέπει να καλέσετε και να αφήσετε φυσικά τα στοιχεία σας. Εσάς που σας βολεύει το κινητό, μπορείτε να στείλετε ένα μηνυματάκι που στο 19200 γράφοντας έψιλον από την εκπομπή κενό και το ονοματεπώνυμο σας στο 19200. Να μην το ξεχνώ. Μισό λεπτάκι γιατί θέλω να δω που θέλω να πάω. Λοιπόν, για πρώτη φορά λοιπόν στην εκπομπή μας έρχονται τα Νότος Γκάλερις.
τα γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Και τα γνωρίζουμε γιατί. Γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Μπορούμε να βρούμε ό,τι μπορεί να ψάχνει μια γυναίκα. Και τι ψάχνει μια γυναίκα? Ό,τι έχει μέσα μόδα και ομορφιά. Άρα, για να κάνετε τα ψώνια σας σε καλλιντικά, ρούχα, παπούτσια, τσάντες, κοσμήματα, εσώρουχα, από πολύ γνωστές μάρκες. Και όχι μόνο, σας δίνω μια ιδέα τι μπορείτε να βρείτε σαν Νότος Γκάλλης. Νομίζω ότι τα γνωρίζετε όμως, δεν χρειάζεται να σας κάνω εγώ περιγραφή. Πολύ πολύ μεγάλα πολυκαταστήματα που έτσι και μπεις μέσα είναι σίγουρο ότι αποκρίνεται να φύγεις με άδεια χέρια. Πόσο μάλλον τώρα αν έχεις και μια δωρεπιταγή 1.000 ευρώ στην τσέπη σου, πόσο να μην γίνεσαι χαρούμενος. Πόσες τέτοιες όμως δωρεπιταγές άραγε έχω εγώ από τα Νότος Γκάλλης? Έχω τρεις. Τρία τετράγωνα λοιπόν έχουν από μία δωρεοπιταγή Νότος Γκάλλης που μπαίνετε και ψωνίζετε ό,τι σας αρέσει από μόδα και ομορφιά. Μη σας μπερδεύω. Μπείτε στα Νότος Γκάλλης, πάρτε το χιλιάρικο στο χέρι και ψωνίστε ό,τι θέλετε. Τέλος. Αλλά τα Νότος Γκάλλης μας δίνουν και δύο δωρεοπιταγές στα Νότος Home. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με είδη σπιτιού και διακόσμηση. Μ' αρέσει πολύ εμένα αυτό. Εγώ τρελαίνομαι γι' αυτά. Μπαίνω εκεί μέσα και χάνομαι. Είμαι πολύ τακτική πελάτησα. Θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα εκεί. Μπείτε, χαζέψτε, ειδικά τώρα και τα Χριστούγεννα, τις γιορτές. Είναι μαγεία. Κάντε μια βόλτα και μέχρι να σας έρθει η δωρεοπιταγή, να ξέρετε εσείς που θα χτυπήσετε. Κάντε τη βόλτα σας να δείτε πώς είναι, να δείτε προς τα πού είσαστε από αυτά που θα δείτε μέσα και θα μου πείτε. Είναι δύο δωρεοπιταγές, ξαναλέω, Νότος Home για είδη σπιτιού. Τρεις δωρεοπιταγές Νότος Γκάλλης για να αγοράσετε οτιδήποτε σας αφορά. Γυναικείο δώρο και όχι μόνο και αντρικό, αλλά εμείς οι γυναίκες βγαίνουμε για ψώνια εδώ που τα λέμε. Και δεν έχω τελειώσει ακόμα. Κάπου μέσα στα τετράγωνα σας έχω και μια πολύ ωραία διαμονή. Όποτε θέλετε εσείς. Θέλετε να πάτε, δεν ξέρω κι εγώ τώρα πότε θα σας βολέψουν οι δουλειές σας, αλλά το έχουμε πολύ ανοιχτό. Είναι πενθήμερη διαμονή σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Πολύ καλό, ειλικρινά. Το ζήτησα για σας, γιατί το ξέρω το ξενοδοχείο και είναι υπέροχο. Είναι το Hotel Dulac, θέλω να το πω και με προφορά για να είμαι σωστή. Dulac είναι πεντάστερο ξενοδοχείο μαζί με σπα, στα Ιωάννινα, με φοβερή θέα. Είναι το μέρος που βρίσκεται καταπληκτικό, καλά σέρβις φοβερό. Τώρα θα μου πεις εσύ, Ελένη μου, και ποιοι θα πάμε εκεί. Εκεί θα πάτε, αναλόγως να το κερδίσετε. Άμα το κερδίσετε ένα ζευγάρι, καλά, δεν το συζητάω, θα περάσετε τρέλα. Αν όμως έχετε και κανένα παιδάκι, θα το πάρετε μαζί. Αν έχετε και δύο παιδάκια, ναι. Αν έχετε ένα στόλο παιδιά, όχι. Αλλά μέχρι δύο θα πάτε. Τώρα, αν έχετε και τρία και είναι το τρίτο μωρό, θα ρωτήσουμε. Κάτι θα κάνουμε. Μην ανησυχείτε, όλα θα βολευτούν. Είναι πενθήμερη λοιπόν διαμονή. Αν θέλετε τώρα, θέλετε το Φλεβάρι, θέλετε το Πάσχα, θέλετε, ξέρω εγώ, την Άνοιξη, σας βολεύει το καλοκαίρι. Βρε, θα σας το τακτοποιήσουμε εμείς. Μην ανησυχείτε. Θα πάτε εκεί, θα έχετε πρωινό και μεσημεριανό ή βραδινό, γιατί σας δίνουν και ένα γεύμα ακόμα. Αλλά επειδή είμαστε ωραίοι τύποι, σας δίνουμε και 500 ευρώ, γιατί δεν ξέρουμε και πού θα έρθετε. Γιατί μπορεί εσύ που θα το κερδίσεις να είσαι κάπου που να μου πεις, ρε Ελένη, εγώ πρέπει να πω σε αεροπλάνο. Πού θα τα βρω τα λεφτά, μου περισσεύουνε, πόσα θα χαλάσω. Ή εγώ πρέπει να ξεκινήσω οδηγώντας, παράδειγμα λέω, από την Πάτρα για να ανέβω Γιάννενα. Δεν θα χαλάσω και βενζίνη. Ρε, δεν θέλω έννοιες. Κομπλέ θα είναι όλα. Θα πάρετε και 500 ευρώ και θα περάσετε υπέροχα. Όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε. Φοβερό ξενοδοχείο. Να μπείτε και εκεί πέρα μια στιγμούλα. Χτυπήστε να μπείτε μες στο site του. Σίγουρα θα έχουν όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία. Έχουμε. Να δείτε πού σας θέλω. Αριστούργημα θα περάσετε. Δεν σας έχω πει ακόμα τίποτα από δώρα. Κανονικά πρέπει να κάτσω. Γιατί άμα συνεχίσω να μιλάω, θα φτάσω στο τέλος της εκπομπής. Θα πω και τώρα γεια σας. Βγαίνει η Κατερίνα καινούριο και δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Αλλά θέλω να προλάβω να σας δώσω μια ιδέα. Έχω μετρητά για σας. Έχω 5 τετράγωνα με 500 ευρώ το κάθε τετράγωνο. 5 τετράγωνα με ένα 500-ρικάκι. Ωραιότατο. Δεν ξέρω αν θα έρθεις έτσι σε μονοκόμματο, γιατί αυτό και πίσω το χαλάσει. Και μόνο οι τράπεζες πια τα χαλάνε αυτά. Όπως και να έρθει, καλοφάγοντο κορίτσια και αγόρια, όπως και να έρθει. Συνεχίζω. Ένα τετράγωνο με 1000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης ECO. Διότι τα κρύα, τα γερά δεν πιάσανε ακόμα. Εμείς να είμαστε στα ζεστά. Και έχει ο Θεός να είμαστε. Ένα τετράγωνο, 1000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο για εσάς. Τι δεν έχω πει, τι δεν έχω πει. Δεν έχω πει ότι έχω δύο τετράγωνα που έχουν από μία γεννήτρια σιδερώματος Bosch, αλλά πού είναι όμως και δεν τη βλέπω. Την έκρυβα τόση ώρα. Λοιπόν, γεννήτρια σιδερώματος Bosch είναι αυτό που λέμε, μισό λεπτάκι, αυτό που λέμε
σίδερο, αλλά όχι όπως το ξέραμε παλιά, τύπου προπολεμικά. Τώρα μιλάμε για την καινούργια τεχνολογία. Αυτά που έχουν έρθει, που κάνουν τρομερά πράγματα. Με προγράμματα σιδερώματος που διαλέγει το ίδιο μόνο του τα υφάσματα, όπως και στα πλυντήρια ρούχων. Επειδή μου γράφεις, θέλω να βάλω βαμβακερά. Πατάς κουμπάκι με βαμβακερό. Τέλος, σιδερώνεις με την ησυχία σου. Και μαζί με το σύστημα σιδερώματος της Bosch, δίπλα υπάρχει και η ηλεκτρική σκούπα. Είναι ηλεκτρική σκούπα Bosch με φίλτρα υψηλής υγιεινής που προστατεύουν, ακούστε τώρα, άτομα με αλλεργίες και κυρίως και μικρά παιδάκια, γιατί συνήθως και τα μικρά παιδιά έχουν αλλεργίες πολλές. Καλά, σήμερα πολλές αλλεργίες γενικότερα. Αυτό λοιπόν μαζί με αυτό είναι μαζί και μαζί νομίζω, για κάτσε να τα βρω γιατί και εγώ μπερδεύομαι, είναι τόσα πολλά, δεν το βρίσκω. Και μαζί, μπράβο. Πάλι μπαίνει ο Βασιλόπουλος. Καλοί άνθρωποι, να τους χαιρόμαστε. Α, Β, Βασιλόπουλος, δεν το έχει τυχαία το όνομα. Είναι βασιλιάς ο Βασιλόπουλος. Σου λέει, θα δώσω κι εγώ εδώ. Δώσε κι εσύ 200 ευρώ, διότι θα πάρεις ωραίες σου ηλεκτρικές συσκευές της Bosch, αλλά θα κάνεις και τη βόλτα σου πάλι στα Βασιλόπουλος. Θα πας να ψωνίσεις, έρχονται γιορτές. Θα πας να φτιάξεις το καλύτερο τραπέζι. Τραπέζια! Καλά, όχι ένα, πολλά τραπέζια θα φτιάξετε για αυτές τις μέρες. Και προχωρώ δύο τετράγωνα με αυτό το διπλό, τριπλό δώρο. Και Βασιλόπουλο, 200 ευρώ. Και την ηλεκτρική σκούπα. Και το σίδερο που δεν το λέμε έτσι, γιατί το λέμε κάπως αλλιώς. Πώς σας είπα το λέμε? Ναι, τώρα ρωτάω να μου απαντήσει από το σπίτι. Ευχαριστώ. Απάντησε σωστά και μπορεί και να το κερδίσει. Λέγεται γεννήτρια σιδερώματος. Και είναι και αυτή Bosch. Και πάω δίπλα λοιπόν στο φίλο μας, το Φράγκο. Φίλοι έχουμε γίνει πια. Κοντεύουμε να βάλουμε όλοι εδώ μέσα στον Α σιγά σιγά το ωραίο το ενεργειακό τζάκι. Γιατί έχει εγγύηση, το έχουμε δοκιμάσει και εγώ έχω. Οι περισσότεροι εδώ μέσα, και ο Γρηγόρη. Οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, αφού τον γνωρίσαμε, λέμε τώρα θα πηγαίνουμε αλλού. Πάμε στο φίλο μας το Φράγκο που τα δίνει με τρομερή εγγύηση. Τα τζάκια αυτά δεν είναι ελληνικά. Είναι ισπανικά. Έρχονται από το εξωτερικό. Είναι ένα έτσι ωραίο, σύγχρονο, μοντέρνο στυλ. Έχει τρομερή κάλυψη. Το συγκεκριμένο που δίνουμε καλύπτει 60 τετραγωνικά. Δηλαδή, για να καταλάβετε, 60 τετραγωνικά είναι 50, είναι ένα διάρι, έτσι. 60 τετραγωνικά, λες, είναι ένα τριάρι, μικρότερο τριάρι. Δεν νομίζω να βρείτε εύκολα σαλόνι 60 τετραγωνικά. Για να καταλάβετε ότι σε ένα σπίτι κανονικό, σε ένα τεσάρι, δεν ζεσταίνει μόνο το χώρο που θα μπει αυτό, αλλά ζεσταίνει και παραέξω. Και άλλα, σας το λέω τώρα και με σιγουριά, γιατί εγώ το έχω βάλει σε πολύ μεγαλύτερο χώρο. Ανοίγουμε παράθυρα. Λοιπόν, τα θυμάστε καθόλου τι σας είπα για τα πρώτα 30 τετράγωνα? Δεν τα θυμάστε. Ακούστε τι θα κάνουμε. Πιείτε νεράκι, καθίστε στην καρέκλα, πάρτε την κολλητή σας, τη μάνα σας, την ξαδέρφη σας και πείτε, συντονιστείτε όλοι στον Α, η Μενεγάκη τα έχει παίξει. Δίνει τρομερά δώρα μόνο με μία κλίση. Μπείτε και στον Α την ώρα που μιλάτε με την ξαδέρφη και πατήστε τα κουμπάκια να δείτε λίγο πιο αναλυτικά στα 5 λεπτά που θα λείψω ποια είναι τα δώρα που δίνω και ταυτοχρόνως με άλλο χέρι που δεν έχεις, πάρε βοήθεια από την άλλη που είναι μες στο σπίτι και πέσεις να ρίξει μήνυμα στο 19200 γράφοντας έψιλον κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διότι με μία κλίση, με ένα μήνυμα και με πολλές αν θέλετε, ακόμα καλύτερα, κερδίζετε σίγουρα κάποιο από αυτά τα δώρα ή από τα άλλα που θα επιστρέψω να σας πω μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, δεν τελείωσα ακόμα. Είδατε, έφαγα μισή ώρα για να σας παρουσιάσω μόνο τα πρώτα 30 δώρα στον πίνακα των τετραγώνων, των 30 τετραγώνων, γιατί έτσι ξεκινάμε. Θα σας τα πω λίγο εντάχει, δεν θα σας πω τώρα χαρακτηριστικά του καθενός. Όσοι τα ακούσατε, τα ακούσατε. Μιλάμε για όσους άνοιξαν τώρα την τηλεόρασή τους για το μεγάλο μας παιχνίδι, το χριστουγεννιάτικο, το εορταστικό. Το πιο σούπερ μεγάλο από ό,τι μπορεί να έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πραγματικά καταφέραμε να συλλέξουμε σπουδαία δώρα. Ακριβά. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι μόνα τους, δηλαδή μπορεί στο ίδιο τετράγωνο να μπαίνουν και άλλα δώρα, να είναι 2-3 δώρα μαζί. Εντάχει θα σας πω, μπερδεμένα, τι βρίσκεται για όσους δεν είχαν ακούσει τι έλεγα πριν. Τα πρώτα 30 δώρα λοιπόν μου κερδίζετε και όλα αυτά, ό,τι ξεκινάω να λέω τώρα και ό,τι θα σας πω μετά, δηλαδή και αυτά που δεν σας έχω πει ακόμα τα δώρα, σε όλα αυτά συμμετέχετε όλοι και μόνο με μία κλίση. Μπορείτε όμως να κάνετε πολύ περισσότερες. Και θα έλεγα ότι αν σας παίρνει να το κάνετε, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορέσετε να ξαναβρείτε δίνοντας, ας πούμε, καλώντας από το 149-49 και δίνοντας 1,85 κομπλέ και με το ΦΠΑ, να σας δίνει, ξεκινάω, 5 τυχερούς μετρητά
500 ευρώ. 5-5-25, 2,5 χιλιάρικα. Φύγανε. 3 δωρεπιταγές από τα Notos Gallery των 1.000 ευρώ που ψωνίζετε τα πάντα για εσάς. 2 δωρεπιταγές Notos Home των 1.000 ευρώ που αγοράζετε, παίρνετε χωρίς να πληρώνετε οτιδήποτε για το σπίτι σας. Υπέροχα πράγματα, είδη σπιτιού και διακόσμηση φοβερά. 5 δωροεπιταγές ΑΒ Βασιλόπουλος των 700 ευρώ, αλλά ο Βασιλόπουλος μας συνοδεύει και πολλά άλλα δώρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε, είναι Βασιλόπουλος, όνομα και πράγμα, όχι Βασιλόπουλος μόνο στο όνομα. Μία δωροεπιταγή Naxus των 1.000 ευρώ που παίρνετε ό,τι θέλετε, παιδικά, αντρικά, γυναικεία, μόνο γυναικεία, ό,τι σας κάνει κέφι, μέχρι 1.000 ευρώ. Κουζίνα Boss. Καταπληκτική κουζίνα Boss με φοβερά προγράμματα ψησίματος στο φούρνο της. 8 προγράμματα θα έλεγα και ειδικό πρόγραμμα σας ξαναείπα γιατί μου έκανε εντύπωση που το έχει και μου άρεσε πολύ, δεν τη διάλεξα τυχαία την κουζίνα αυτή για σας. Ψήσιμο πίτσας, θα περάσετε φανταστικά σας, λέω, ωραίες βραδιές. Μαζί με την κουζίνα Boss, 60 κιλά κοτόπουλα νητσιάκος και δωροεπιταγή από τα ΑΒ Βασιλόπουλος 100 ευρώ. Ψύγειο καταψύκτης Boss, αυτό εδώ που βλέπετε μπροστά μου, το υπέροχο, αυτό το καταπληκτικό γυάλινο εξωτερικά μαύρο ψυγείο της Boss, που είναι ενεργειακής κλάσης ΑΑ και όχι μόνο, είναι με συρτάρι που, ξαναλέω, βάζετε τα λαχανικά σας μέσα και διατηρείτε το άρωμα, η φρεσκάδα, οι βιταμίνες των φρούτων, λαχανικών, τα πάντα. Και ειδικό συρτάρι από κάτω, εδώ, που διατηρεί σε διπλάσιο χρονικό διάστημα στη συντήρηση τα κρέατα και τα ψάρια σας. Άλλο πράγμα σας λέω τώρα, μιλάμε για ψυγείο, αφήστε. Το ψυγείο λοιπόν αυτό, ο ψυγείο καταψύκτης Boss, είναι και το μόνο από τα Boss που πάει μονάχο του. Θα καταλάβετε το γιατί μόλις πάτε σε μια έκθεση και το χαζέψετε, το δείτε και δείτε και ποια είναι και η τιμή του. Ένα πλυντήριο ρούχων Boss, το βλέπετε απέναντι, μαζί με απορρυπαντικά οικολογικά καταπληκτικά, μην πούμε παραπάνω, χτες ήταν και πάλι κοντά μας και τους ευχαριστούμε πολύ, και δωρεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος 100 ευρώ. Μετά, στα Boss συνεχίζουμε, 2 τετράγωνα που το κάθε τετράγωνο έχει μέσα, την κουζινομηχανή απέναντι τη βλέπετε, της Boss, μαζί με 200 ευρώ ΑΒ Βασιλόπουλος δωρεπιταγή. Και ερχόμαστε σε άλλο τετράγωνο. 2 φορές θα το βρείτε αυτό το δώρο που θα έχει μέσα μια γεννήτρια σιδερώματος Boss και ηλεκτρική σκούπα Boss και δωρεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος 200 ευρώ. Άρε Βασιλόπουλε, μας έχεις κάνει πολύ μεγάλες χαρές. 2 τετράγωνα που έχουν μέσα από ένα τζάκι ενεργειακό του φράγκου μαζί με τα ξύλα, δεν χρειάζεται να σας τα πω, τα κυβικά που πρέπει να είναι και πραγματικά είναι ένα πολύ υπέροχο, καλό δυνατό δώρο για εσάς. Ένα τετράγωνο που έχει 1000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης ECO, μία τηλεόραση Panasonic, όχι απλά Panasonic, μία τηλεόραση μοντέλο που δεν παίζεται με τίποτα. Εκτός από το δίκτυο Wi-Fi που έχει, κάνει πολλά πράγματα. Κάποια από αυτά είναι κάπως παίρνεις, βλέπεις φωτογραφίες, τις περνάς προγράμματα. Τι να σου πω, παιδιά, εγώ δεν είμαι τόσο της τεχνολογίας. Το προσπαθώ, αλλά εσείς που είσαστε έτσι, σας αρέσουν αυτά, θα πάθετε πλάκα με το τι κάνει αυτή η τηλεόραση. Και κυρίως τις μιλάς. Της μιλάς και σ' ακούει. Αν θέλετε λεπτομέρειες, μπείτε ή στο site της Panasonic να δείτε τι τηλεόραση είναι αυτή, που είναι και 55 ιντσών, θέλει μισό δωμάτιο για να μπει μόνη της, και θα καταλάβετε. Πάω παρακάτω, ένα iPhone 6S, χωρίς συστάσεις, iPhone 6S. Ένα MacBook Pro, το βλέπετε, και βλέπετε και το δικό μου το iPad μπροστά, και αυτό Mac είναι. Τι θα σας δίναμε, άλλα από αυτά που έχουμε εμείς? Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Αυτά εμείς δεν τα κάνουμε. Σας δίνουμε αυτά που παίρνουμε κι εμείς. Και ένα τετράγωνο που έχει μια πενθήμερη διαμονή σε ένα τρομερό ξενοδοχείο στα Ιωάννινα, το καταπληκτικό Dulac, Hotel Dulac, δηλαδή στη Λίμνη, γιατί έχει εκπληκτική θέα στη Λίμνη και γιατί είναι πεντάστερο, έχει και σπα μέσα. Εμείς καλύπτουμε ένα ζευγάρι μέχρι 2 παιδιά και μόνοι τους πάνε, άμα δεν έχουνε, και προσφέρουμε και το πρωινό και ένα γεύμα και 500 ευρώ μετρητά, γιατί μπορεί να σας χρειαστούν και αν όχι, βάλτε τα στην τσέπη. Τι να σου πω ρε παιδιά, μπορεί να κερδίσει κάποιος που να είναι δίπλα ή να είναι μέσα στα Γιάννενα. Βάλτε το 500 στην τσέπη, πάρε και τη φαμίλια, πήγαινε και ξάμπλωσε εκεί πέρα, φάε, πιες, διασκέδασε, όλα τέλεια. Και δεν πάτε τώρα, όποτε θέλετε πάτε. Όποτε θέλετε, μέχρι να λήξει σεζόν. Δηλαδή, να το προγραμματίσουμε. Και ακούστε λοιπόν τώρα, μάνι μάνι, ας πούμε, σας είπα τα 30 πρώτα δώρα. Αλλά εδώ θα κάνουμε τη διαφορά.
Ας πούμε πως, παράδειγμα λέω, μία κυρία κερδίζει το MacBook Pro. Παράδειγμα, τυχαίο το παράδειγμα. Και λέει, ρε εσύ Ελένη, εγώ κοριτσάκι μου δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Θα της πω, σε καταλαβαίνω, γιατί και εγώ τα τελευταία 5 χρόνια τα έμαθα. Τι να το κάνω τώρα εγώ αυτό το δώρο. Σου έχω πρόταση και ισχύει για όλα τα δώρα που μπορεί να κερδίσεις. Εάν το δώρο που κερδίζεις δεν το θες, μπορείς να το ανταλλάξεις με μένα με 500 ευρώ μετρητά. Ό,τι δώρο και να είναι όμως. Δηλαδή, λέμε, κέρδισες αυτό και μου λες, Ελένη, θα προτιμήσω τα μετρητά. Δεν τρέχει τίποτα. Μου μένει το δώρο εμένα, παίρνεις εσύ τα 500 ευρώ μετρητά και εγώ θα το χρησιμοποιήσω το δώρο αλλού. Έτσι λοιπόν, ένας που κέρδισε το παράδειγμα λέω, τα 1000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης ECO και μου λέει, όχι, εγώ θερμαίνομαι με ρεύμα στο σπίτι μου, ξέρω εγώ, με air condition, δεν μου είναι χρήσιμο. Πολύ ωραία, μπορεί να το ανταλλάξεις, να μου το δώσεις εμένα πίσω το δώρο σου και να σου δώσω 500 ευρώ. Πρέπει να μου το πεις την ώρα της εκπομπής, την ώρα που κερδίζεις, όχι να το θυμηθείς σε 5 μήνες, αυτό δεν παίζει. Την ώρα της εκπομπής το κερδίζεις, μου λες, κέρδισα ας πούμε αυτό. Το υπέροχο αυτό, την υπέροχη αυτή κουζίνα. Καλά, θα σε κορόιδο να την αφήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θες, γιατί σου είναι πιο χρήσιμα τα μετρητά, να το κάνεις. Αφήνεις λοιπόν την κουζίνα, τα 100 ευρώ του Βασιλόπουλου και τα 60 κιλά κοτόπουλα Νητσιάκος και στα ανταλλάσσω με 500 ευρώ. Όλα μπορώ να στα ανταλλάξω με 500 ευρώ, έξω τα μετρητά που είναι 500 ευρώ ούτως ή άλλως. Νομίζω πως πρέπει να με καλέσεις εσύ που δεν πρόλαβες τώρα, μπήκες σπίτι σου και με είδες. Ναι. Πάρε και θα μάθεις μετά τι κάνω. 149-49 με καλείς. Γιατί ξεκινάμε να παίζουμε σε ένα παιχνίδι που δίνει τεράστια δώρα. Αν σε βολεύει το γραπτό μήνυμα, πάμε στο 19200 με γραπτό μηνυματάκι γράφοντας έψιλον κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Και αν προλάβατε να καταλάβετε τι είναι τα 30 δώρα και σκεφτείτε ότι θα έρθει η ώρα που θα τα δώσουμε όλα και θα φύγει ο πίνακας, θα διάσει, εκεί δεν θα έχουμε τελειώσει. Γιατί με την ίδια πρώτη κλίση που εσύ μπορεί να κάνεις σήμερα και να μην ξανακάνεις άλλη, στη θέση σου θα έκανα. Αλλά πάντα κοιτάμε τι έχουμε, πόσο μας παίρνει να παίξουμε. Δεν πάμε παραπάνω από όσο μας επιτρέπει η τσέπη μας. Εσένα που σου επιτρέπει να κάνεις και 10 κλήσεις, εγώ θα σου έλεγα να τις κάνεις. Διότι αφού έχεις χτυπήσει τα 30 τετράγωνα, λέμε και λες τώρα εσύ, άτυχος ήμουνα πάλι, δεν βγήκα να παίξω. Δεν υπάρχουν αυτά. Ξαναγεμίζει ο πίνακας. Και ελάτε μαζί μου να δείτε τι θα κρύβεται στον άδειο πίνακα μέσα. Αφού έχουν φύγει λοιπόν οι 30 που θα έχουν πάρει τα δώρα τους και θα κάνουν μεγάλη χαρά, τα 29 τετράγωνα θα σας πω αμέσως μετά τι θα έχουν και θα μπω κατευθείαν στο 30. Πίσω λοιπόν από τα 30 τετράγωνα θα υπάρχει ένα. Αυτά τα άσπρα, αν μπορείτε αύριο βάφτε ένα άλλο χρώμα, γιατί δεν μπορώ να το βλέπω τόσο άσπρο. Αν λοιπόν φτάσατε στο δεύτερο γύρο των τετραγώνων, μπορεί να κερδίσετε αυτό το φανταστικό αυτοκίνητο. Είναι Peugeot, δεν ξέρω τώρα αν ακούγομαι εδώ πέρα από μέσα που είμαι, ακούγομαι. Είναι Peugeot 108, είναι Cabrio, το χέρι μου είναι έξω. Είναι 1200 κυβικά. Σας έχουμε πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016. Ασφάλεια Prime για ένα χρόνο. Από ό,τι βλέπω και ένα echo εδώ μπροστά που κάτι γράφει βενζίνη, κάτι λέει, αλλά δεν το βλέπω. Τι λέει? Λέει, τι λέει ρε παιδιά, διαβάστε μου. Α, σου δίνει λοιπόν, α, ευχαριστώ. Σου δίνει λοιπόν η ECO για το αυτοκίνητό σου το ωραίο, το ολοκένουργιο, το Cabrio, το καταπληκτικό, για ένα χρόνο σου πληρώνει τη βενζίνη του. Πώς? Δίνοντάς σου όμως μήνα-μήνα 100 ευρώ. Πόσο θα κάψεις, 1200 κυβικά είναι, δεν είναι πια και 3.500. Πόσο θα κάψεις, να το προσέχεις, καινούργια μαξάκι, να το έχεις έτσι ωραίο, όπως είναι. Έλα λίγο μέσα, θέλω να το δείξω λίγο το καδράν. Για μπες, χωράμε, και ιδίως είσαι ψηλέας, ρε εσύ. Για κάνε μια προσπάθεια. Κοίτα τι ωραία που είναι με τα χρωματάκια του μέσα. Καταπληκτικό. Μπρος παίρνει. Έχει βενζινούλα. Για να βάλω να δω. Τι κάνουμε. Ωραία. Κόρνα έχουμε. Έχει και μουσική. Για να δω. Πολιτικούς διαγωνισμούς που γίνονται σε όλες τις εκπομπές και δείτε πρώτα και τώρα. Άσε μας μιλάς και εσύ για διαγωνισμούς. Εμείς κάνουμε τους καλύτερους. Σε κλείνω. Όχου. Βάλτε μου ένα μουσικό σταθμό να ακούμε τραγούδια. Λοιπόν, κλείνω το αυτοκίνητό μας το ωραίο. Αφού λοιπόν έχουμε δώσει τα πρώτα 30 δώρα. Παιδιά, κάντε κάτι με αυτό το χρώμα, το άσπρο, δεν μπορώ να το βλέπω. Λοιπόν, πάω στο κόκκινο, εγώ και κάθομαι κάτω. Αφού έχετε δώσει λοιπόν, αφού έχουμε δώσει τα πρώτα 30 δώρα
Εδώ θα κάτσω. Εγώ είπαμε, τα φόντα μου έχουν ένα κόλλημα. Αφού λοιπόν έχουμε ανοίξει τα πρώτα 30 τετράγωνα και έχουμε δώσει τα ωραία μας πρώτα τεράστια δώρα, τα οποία είπαμε ότι όλα αυτά μπορείτε να τα αλλάξετε μαζί μου, με 500 ευρώ μετρητά. Δεν θέλετε το δώρο, γιατί μόλις, ξέρω εγώ, μόλις παντρευτήκατε, τα έχω όλα καινούργια, ρε Λένη. Μπράβο, μη στεναχωριέσαι. Δώστε μου εμένα πίσω και το παίρνω. Σου δίνω 500 ευρώ, ό,τι και να είναι. Δεν δίνω παραπάνω, με 500 το ανταλλάσσω, όποιο δώρο θες. Και μετά εγώ αυτό το δώρο δεν το κρατάω για μένα. Δεν το κρατάμε εδώ μέσα να το βλέπουμε. Όποια δώρα ανταλλάξουν οι πρώτοι 30, θα μπουν στον δεύτερο πίνακα με τα 30 τετράγωνα που θα έχει μέσα το αυτοκίνητο. Και θα τα βρίσκετε εκεί, αν πετύχετε το σωστό τετράγωνο, βεβαίως, έτσι. Όμως, επειδή μπορεί και κανείς να μην ανταλλάξει κανένα δώρο, μπορεί να ανταλλάξουν 5. Εγώ τι θα κάνω, θα αφήσω τα υπόλοιπα τετράγωνα έτσι, να σας μείνει με την πίκρα στο λαιμό. Δεν κάνω τέτοια πράγματα εγώ μέρες που είναι. Άμα είναι να τα κάνουμε, θα τα κάνουμε ωραία. Λοιπόν, όλοι θα κερδίσετε από μία, αυτό που μου δείχνεις, όχι, μία δωροεπιταγή, νομίζω των 100 ευρώ, από φυσικά τα. Δεν μπορώ, παιδιά, εδώ, συγγνώμη, είναι τόσο άσπρο το φόντο που με πιάνει η καρδιά μου. Όλοι θα κερδίσετε από. Γελάς, ε! Από 100 ευρώ, ξαναλέω, δωροεπιταγή από τα ΑΒ Βασιλόπουλος, διότι μόνο τα ΑΒ έχουν και του πουλιού το γάλα. Έχει σημασία. Χαθήκαμε και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Γιατί θα κάτσω να πάρω μια ανάσα, γιατί μιλάω μόνη μου, για να δω το χρόνο. Μόνο 45 λεπτά. Μέχρι και η μάνα μου θα ζαλίστηκε τώρα. Λοιπόν, εγγυημένα πάντως τα περισσότερα ποτέ δώρα τετράγωνα. Ποτέ. Δεν ποτόν. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, είναι μοναδικό. Σας προτείνω να μην χάσετε αυτή την ενέργεια, αυτή τη διάθεση, αυτή την κατάσταση που θα σας φέρει σε. Ναι, σου δίνει διέγερση. Μπορώ να πω τη λέξη, η λέξη μου έρχεται έτσι. Ναι. Μια λέξη που δεν λέγεται. Εμένα αυτή, αυτή. Με διεγείρει το παιχνίδι. Με διεγείρει, εγώ θα το έλεγα. Ναι. Τέλος πάντων, σου εγκρίνει την σερατονίνη. Το μυαλό μου. Όχι, αξίζει τον κόπο, γιορτές είναι. Αξίζει. Πώς το λες το σλόγγαν σου, θα το χρησιμοποιήσω. Έχει αξία να βρεθείς σε αυτή τη διάθεση, σε αυτή την κατάσταση. Διότι πού ξέρεις. Πού ξέρεις, μπορεί το δικό σου τηλέφωνο να κάνει ντριν, ντριν, ντριν και να σου πούμε. Απ' την εκπομπή Ελένη! Κληρωθήκατε! Ορμήχτε και πάρτε τα ωραία μας δώρα. Λοιπόν, Peugeot 108 Cabrio είναι το τελευταίο μεγάλο δώρο σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει από σήμερα. Παιδιά, βγάλετε αυτό το πλάνο, γιατί τα φώτα τα έχετε κλείσει και ξέρετε τα ψυχολογικά μου. Θέλω φως. Λοιπόν. Ξεκινάει σήμερα. Μπορεί να βγάλω τον πρώτο, άμα έτσι έχω έμπνευση ότι κάποιος πολύ γουρλής μπορεί και να είναι αυτός που θα τον καλέσουμε. Να κάνεις αυτές σήμερα, Ελένη. Ναι, μωρέ, θέλω κι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει έτσι για το καλό έστω ένας να βγει, να ανοίξει το πρώτο δώρο. Και μην ξεχνάς ότι μπορείς να ανταλλάξεις το δώρο σου με 500 ευρώ μετρητά. Όχι ότι δεν θα έχουμε μέσα και 500 ευρώ μετρητά, αυτά δεν ανταλλάσσονται, γιατί 500 κλείσαμε. Αλλά λέμε, μπορεί να θες να ανταλλάξεις, εδώ είμαι εγώ. Καλά, δεν υπάρχει. Πάρτε τις φίλες σου τώρα, τις γνωστές, τη μάνα σου, τη συμπεθέρα σου, την ξαδέρφη σου, να τους πείτε τα νέα, μην χάσετε τις μέρες, γιατί αυτό ισχύει. Ξεκινάμε σήμερα, παίζουμε την άλλη εβδομάδα και νομίζω μέχρι και τη μισή την επόμενη. Είναι πολύ γρήγορα τα πράγματα. Τσακ, μπαμ, τα δίνουμε και πάμε όλοι στην ευχή του Θεού. Έτσι, μπράβο. Άντε, ωραία, ωραία. Καλωδοσμένα να είναι, λέει. Καλωδοσμένο και καλωρίζικο. Γουρλίδικο. Επιτέλους είσαι εδώ κοντά μας. Είπα το 149-49. Όχι, το είπα, έτσι. Εντάξει. Όχι, δεν το ξαναλέω. Παιδιά, αν θέλετε, να σας πω, ρε παιδιά, βγάλτε το και μια στιγμή από κάτω, γιατί εγώ μπορώ να ξεχαστώ να το πω, να ξέρουν οι άνθρωποι. Και αυτό. Λίγο μόνοι σας. Θέλετε να συμμετάσχετε στο παιχνίδι μας, στο παιχνίδι των τετραγώνων. Ένα παιχνίδι με τετράγωνα που ανοίγουν, κλείνουν, ξαναγεμίζουν και ξανανοίγουν και ξανακλείνουν. Εδώ είμαστε. 30 πρώτοι τυχεροί φίλοι στο 149-49 που θα έχουν καλέσει ή στο 19-200 με γραπτό μηνυματάκι και άλλοι 30 μετά, όπου από τους δεύτερους 30 υπάρχει και ένα ακόμα πιο μεγάλο δώρο που είναι το Peugeot 108 το Cabrio που κάποιος από εσάς, μπράβο ωραιότατο, θα το κάνει δικό του. Αυτά, διαφημίσεις. Ρε παιδιά, μιλάω μια ώρα μόνη μου. Ναι.